Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 11 Μαΐου, μαζί στις 3 η επικαιρότητα, η προεκτάσεις επικαιρότητας. Αν και σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα μετά από αρκετό καιρό να συνομιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Χατζημάρκο, για να δούμε πώς τρέχουν τα πράγματα στην περιοχή μας, στο Νότιο Αιγαίο, διότι είχαμε πάρα πολλά γεγονότα. Οπότε στο τέλος της εκπομπής θα έχουμε την δυνατότητα, έτσι επιλεκτικά και με βάση την αξιολόγηση, να σας δώσω το στίγμα της σημερινής επικαιρότητας. Δεν υπάρχει, θα λέει κανείς, ότι κάτι ιδιαίτερο, εκτός από μία φωτιά η οποία ξέσπασε σε επιχείρηση και βεβαίως ακόμη δύο παρεμβάσεις που χρειάζεται για την πυροσβεστική υπηρεσία. Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με την τρέχουσα επικαιρότητα. Λοιπόν, έχουμε την χαρά και βεβαίως πάντα την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Περιφερειάρχα. Καλησπέρα κύριε Χατζημάρκο και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είναι αλήθεια ότι είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα και θα λέει κανείς ένα δεκαήμερο με πολλές σημαντικές δράσεις και βεβαίως με μία εξαίρετη επίσκεψη και τιμή της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το χθεσινό, από το περιβάλλον, από τα εγκαίνια του προγράμματος κοινωνικής οικονομίας στην Τήλο, όπου είχατε την δυνατότητα με τους δύο υπουργούς, τον κύριο Σκρέκα, τον κύριο Σκέρτσο, τον δήμαρχο της Ρόδου και άλλους, να βρεθείτε στην Τήλο. Διαβάζω και το πόσο σας, 79-73% ανακύκλωση σε ένα νησί πρωτοπόρος στο Νότιο Αιγαίο. Πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Όχι, δεν είναι ένα νησί πρωτοπόρος στο Νότιο Αιγαίο. Είναι ένα νησί πρωτοπόρος στον πλανήτη ολόκληρο, στον κόσμο. Το πρόγραμμα τρέχει τις τελευταίες 10 μέρες με 86% ποσοστό ανακύκλωσης. Το συνολικό από όσους μήνες ξεκίνησε βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 79%. Πουθενά λοιπόν σε κανένα μέρος του κόσμου, ακόμα και σε χώρες με πάρα πολύ υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση και με προγράμματα εκπαιδευτικά από τα σχολεία σε μικρές ηλικίες όπως οι σκανδιναβικές χώρες, δεν θα βρείτε αυτό το ποσοστό. Πουθενά στον κόσμο δεν θα βρείτε ένας τόπος να έχει κλείσει τον οχητά του, να έχει καταργήσει τους κάδους απορριμμάτων, να διαχειρίζεται τοπικά όλα του τα απορρίμματα, να κάνει περισυλλογή από τα σπίτια και όλα αυτά να τα έχει πετύχει χωρίς να έχει εργοστάσιο. Και το λέω αυτό γιατί κάποιος μπορεί να πει ναι, μα αυτό υπάρχει σε κάποιες περιοχές στον πλανήτη όπου υπάρχει εργοστάσιο καύσης ή θερμικής επεξεργασίας. Ναι. Δεν υπάρχει εργοστάσιο στην Τήλο. Λοιπόν, στην Τήλο γίνεται κάτι απολύτως πρωτοποριακό. Είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης στον κόσμο ολόκληρο. Αυτό το 79% στο overall από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα. Να ξέρετε ότι θα ανεβαίνει συνέχεια. Η Τήλος είναι το νησί που έχει μηδενικές ταφές. Δεν θάβεται στη γη ούτε ένα κιλό απορριμμάτων και έχει και μηδενικό υπόλοιμα. Όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα είναι πραγματικά κάτι συγκλονιστικό. Και χθες είχαμε μαζί μας, επισκεφτήκαμε το νησί μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σκρέκα, τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Σκέρτσο, το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φόδσα Νοτιού Αιγαίου, τον Δήμαρχο Ρόδου, τον Αντώνη Καμπουράκη και πρόεδρο της ΠΕΔ, τους δύο χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, τον Γιώργο Λονταρίδη και τον Χρήστο Ευστρατίου, και μαζί με την κυρία Δήμαρχο της Τήλου, την κυρία Καμά, κάναμε την παρουσίαση. Ήταν λοιπόν εκεί και μία αντιπροσωπεία από τον νησί του Μαυρικίου. Και πραγματικά μας έδωσε πάρα πολύ χαρά το γεγονός ότι τόσο γρήγορα μαθεύτηκε και από άλλα μέρη του κόσμου, από άλλα νησιά, έρχονται να δούνε πώς έγινε αυτό το θαύμα της Τήλου. Ένα υπέροχο αποτέλεσμα, στο οποίο πρέπει να σας πω ότι τον κυρίαρχο ρόλο έχουν παίξει οι ίδιοι οι δημότες, οι πολίτες, οι κάτοικοι αυτού του νησιού. Είναι 353 οικογένειες, οι οποίες συμμετέχουν όλες. Κυριάκο, ένα λεπτό, συγγνώμη, από την Τήλο οι φωτογραφίες, όχι από την επίσκεψη Προέδρου, τις προηγούμενες φωτογραφίες, για να πηγαίνουμε μαζί
μαζί με τα λεγόμενα του Περιφερειάρχη από την Τήλο χθες. Σκρέκας, Σκέρτσος, Χατζημάρκος και φωτογραφίες από την Τήλο. Ναι, κύριε Περιφερειάρχα. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η δυσκολία καμιά φορά όταν αποτυχάνει η μεταξύ μας συνεννόηση να το κάνουμε δημοσίως. Οπότε τι να κάνουμε. Ναι, παρακαλώ, με συγχωρείτε. Ναι, ναι. Σας έλεγα ότι από όλο τον κόσμο έρχεται ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή για αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα της Τήλου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΘΣΑ, λοιπόν, που βρέθηκαν μαζί μας, μαζί με τους υπουργούς και τη Δήμαρχο, είχαμε την εξαιρετική χαρά να κάνουμε αυτή την παρουσίαση ενός συγκλονιστικού προγράμματος, εντελώς πρωτοποριακού. Και πρέπει να σας πω ξανά, το μεγάλο ευχαριστώ είναι στους κατοίκους του νησιού, 353 οικογένειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και ξεκινάει η δουλειά από εκεί, όπου γίνεται μια προδιαλογή μέσα στα σπίτια. Έχουν μοιραστεί στους κατοίκους του νησιού σακούλες ειδικές, πολύ ανθεκτικές, οι οποίες χωρίζουν τα φαγητά από τα ανακυκλώσιμα και τα μη ανακυκλώσιμα, ακόμα και ρούχα, λαμπτήρες, οτιδήποτε. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα που μας κάνει πάρα, πάρα πολύ περήφανος και ειδικά στον ΦΟΘΣΑ Νοτιού Αιγαίου από τότε που ιδρύθηκε και έχω την εξαιρετική τιμή να ηγούμε με απόφαση του Πρωθυπουργού εδώ και 2 χρόνια. Και τι δεν έχουμε ακούσει να λέγεται και τι δεν έχουμε ακούσει να γράφεται για τον ΦΟΘΣΑ, αλλά έτσι είναι στη χώρα μας, νομίζω, πάντα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του λαού μας, ότι κάποιοι δουλεύουν αθόρυβα και κάποιοι διαλογίζονται εντός εισαγωγικών θορυβοδός. Αλλά τελικά η πρόοδος στη ζωή έρχεται μόνο μέσα από αυτούς οι οποίοι εργάζονται με σχέδιο, με αφοσίωση, με υπευθυνότητα, με δημιουργικότητα και πάνω απ' όλα με σοβαρότητα. Και το project της Τήλου, να ξέρετε, μας δίνει πάρα πολύ αισιοδοξία. Δίνει πάρα πολύ αισιοδοξία σε όλους όσους αισθανόμαστε ντροπή για το γεγονός ότι η περιοχή μας ήταν από τις πρώτες σε περιβαλλοντικά πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχουμε κατεβάσει τα πρόστιμα αυτά μέσα σε περίπου 1 χρόνο δουλειάς στο 1/2 αυτών που ήταν, δηλαδή περίπου 50% είναι η μείωση που έχει γίνει, γιατί γίνονται συνέχεια παρεμβάσεις σε όλα τα νησιά. Έχουν σχεδιαστεί πάρα, πάρα πολύ μεγάλα έργα και συνεχίζουν να σχεδιάζονται, να ολοκληρώνεται η ένταξή τους μέσα σε χρηματοδοτικά εργαλεία, να δημοπρατούνται τεράστια έργα σε όλα τα νησιά, περιβαλλοντικά όλα τα έργα αυτά. Και αυτό δημιουργεί ένα τελείως καινούριο περιβάλλον σε ό,τι αφορά την διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων αλλά και των στερεών αποβλήτων στα νησιά μας. Είναι η μεγαλύτερη εκστρατεία που έγινε ποτέ στην ιστορία των νησιών. Είμαι πάρα πολύ γιατί έχουμε πάρα πολλά project τα οποία τρέχουν σε διαφορετικά νησιά και αφορούν ουσιαστικά και το περιβάλλον ή μάλλον όλα όσοι έχουν άξονα το περιβάλλον. Δηλαδή το Roads Go Lab στη Ρόδο με την Τουίμια, μείζωνα συνεργασία, με τη Volkswagen το κομμάτι που είχε να κάνει με την κίνηση στην Αστυπάλεια, το project το οποίο τρέχει στην Χάλκη, το project το οποίο τρέχει στην Τήλο και φαντάζομαι ότι έπονται και άλλα νησιά στο να ακολουθήσουν αυτή τη φιλοσοφία, κύριε Περιφερειάρχα. Σωστά το λέτε. Ήταν προχθές η Αστυπάλεια, χθες η Χάλκη, σήμερα η Τήλος. Κάτι γίνεται σε αυτή την περιοχή, κάτι γίνεται σε αυτή την περιφέρεια, κάτι γίνεται διαφορετικά σε αυτή τη χώρα. Εγώ λέω ότι απλά γυρίσαμε το τιμόνι σε ένα καράβι το οποίο είχε πάρει μια πορεία εξαιρετικά δυσάρεστη. Και αυτό με πολύ μεγάλη συνεργασία σε πάρα πολλά επίπεδα της δημόσιας διοίκησης και στο πρώτος με το δεύτερο βαθμό, με μια στενή συνεργασία και με την κυβέρνηση και βέβαια κάτω από την φροντίδα και την σκέπη του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος όλα αυτά τα projects τα έχει παρακολουθήσει προσωπικά. Όμως αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα του δεν βαριέσαι, η Ελλάδα του δεν γίνονται αυτά, η Ελλάδα που γκρεμίζει τείχους στα πανεπιστήμια που θα γινόντουσαν βιβλιοθήκες, είναι μια Ελλάδα που μας τραυματίζει. Ενώ η Ελλάδα που δουλεύει, η Ελλάδα που δημιουργεί, η Ελλάδα που χτίζει ένα καλύτερο αύριο, είναι αυτή η Ελλάδα που μας εκφράζει και αυτή την Ελλάδα υπηρετούμε. Εάν χρειαστεί δεν να συγκρουστούμε όσο σκληρά γίνεται ή απαιτηθεί με όλες αυτές τις δυνάμεις που θέλουν να μείνουμε προσκολλημένοι σε νοοτροπίες και πρακτικές που μας οδήγησαν στο τέλμα το οποίο πληρώσαμε όλοι πολύ ακριβά. Προσωπικά σας δηλώνω ότι θα το κάνω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί θέλω να συμμετέχω
σε αυτό το ποσοστό των Ελλήνων που θα δώσει, που δίνει τη μάχη για να παραδώσει στις επόμενες γενιές μια χώρα αξιοπρεπή και όπως τους αξίζει. Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι αυτή την Ελλάδα της προοπτικής ανάπτυξης, αυτό που αισθάνεται ο κάθε νοήμων άνθρωπος, ήρθε και αποτύπωσε και επένεσε και έχει πολύ μεγάλη σημασία και η ίδια η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελλοπούλου. Όποιος δει τα social media και ιδίως το προσωπικό της Facebook θα διαπιστώσει ότι η Πρόεδρος επισκέπτεται πάρα πολλές περιοχές, αυτός είναι και ο θεσμικός της ρόλος, όμως αναγνωρίζει κανείς μια ιδιαιτερότητα που έχουν τα Δωδεκάνησα στην καρδιά της. Γιατί ποστάρει φωτογραφίες με φόντο τα λιμάνια, τους οικισμούς της Δωδεκανήσου. Πώς ήταν η εμπειρία από αυτή την επίσκεψη, εσείς την έχετε ζήσει, την συναντήσατε ξανά, την ακούσατε να μιλάει προσωπικά μαζί σας. Πώς ήταν αυτή η εικόνα της Πρόεδρου? Κοιτάξτε, είναι τιμή και προνόμιο για μένα να έχω υποδεχθεί τόσες πολλές φορές την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από το Αγαθονήσι, που ήταν η πρώτη της επίσκεψη, Λειψούς, Καστελόριζο, Κάλυμνο, Σίμι, Χάλκι, Ρόδο. Είναι πάρα πολλές οι επισκέψεις της κυρίας Πρόεδρου στα νησιά μας. Και δεν είναι η επίσκεψη αυτοτελώς, μπορεί για κάποιους να είναι. Όχι αυτές. Την Πρόεδρο. Να είναι. Μπορεί για κάποιους μια επίσκεψη ενός πολιτικού προσώπου σε έναν τόπο να είναι η εκπλήρωση μιας υποχρέωσης θεσμικής στο πλαίσιο κάποιων συγκεκριμένων εκδηλώσεων. Όμως εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με αυτό και το είπα αυτό και στην τοποθέτησή μου στη Σίμη όταν αναγορεύτηκε επίτιμος δημότης Σίμης. Το ενδιαφέρον της Πρόεδρου της Δημοκρατίας για τα νησιά μας είναι καθημερινό, είναι συνεχές. Και μου δίνει χαρά και δύναμη και αισιοδοξία το ότι παρακολουθεί όλα τα ζητήματα των νησιών, θέλει να ενημερώνεται και παρεμβαίνει με τον τρόπο που πολιτιακά μπορεί να το κάνει αυτό από την θέση που υπηρετεί, προς όφελος των νησιών πάντα. Νομίζω ότι απολαμβάνουμε την εξαιρετική αγάπη και φροντίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας και επαναλαμβάνω, αυτό μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία. Ναι. Και νομίζω ότι οι επισκέψεις έχουν ξεπεράσει τις 7, αν θυμάμαι καλά, στα 12. Ξεκινήσαμε από Αγαθονήσι, από Λειψούς, Καστελόριζο, Χάλκη, τώρα Τύλο, Σίμι, Ρόδο βεβαίως, Κάρπαθο. Δηλαδή η Πρόεδρος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει βρεθεί σχεδόν παντού. Ναι, ναι, ναι. Και θα έχουμε συνέχεια στις περιηγήσεις μας στα νησιά με την κυρία Πρόεδρο, γιατί επαναλαμβάνω ότι έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της και στη λειτουργία της για τα νησιά μας. Και τα Κυκλαδονήσια, τα οποία είναι στο αμέσως επόμενη φάση περιηγήσεων. Ναι. Τώρα, να μου επιτρέψετε να πάμε λίγο εκτός πλαισίου, διότι διαπιστώνει κανείς ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με την αρμοδιότητα και με την ευθύνη της περιφέρειας, εκεί εκ των πραγμάτων υπάρχει μία πολύ καλή εξέλιξη. Αλλά συχνά σας βλέπω να αναλαμβάνετε την ευθύνη σε θέματα που δεν είναι δική σας αρμοδιότητα και λέτε συχνά ότι εμένα μου αρέσει η ευθύνη. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί και αφορά ένα μείζον θέμα, έχει να κάνει με την υγεία των πολιτών. Το λέω γιατί με εντυπωσιάζει όταν ακούω διάφορες παραβάσεις να γίνονται σε αυτό το πνεύμα. Και θα ήθελα να ακούσω δύο σκέψεις σας για την εμπλοκή στον τομέα των νοσοκομείων μέσα από χρήματα της περιφέρειας. Βλέπω και το πώς παντού έχουν δοθεί χρήματα στα νοσοκομεία. Τώρα διαπιστώνω ότι με μία αναταραχή που υπάρχει, να ακούω τους προέδρους των νοσοκομειακών γιατρών να λένε ότι μακάρι κάποια στιγμή, ξεκινά από εκεί, το νοσοκομείο του Ζώδου να περάσει στην περιφέρεια για να έχουμε μία καλύτερη εικόνα. Δηλαδή, σε ένα αντικείμενο που εκ των πραγμάτων ανήκει στο Υπουργείο, στο κεντρικό κράτος. Ακούστε λίγο. Είμαστε ο μεγαλύτερος χορηγός της υγείας στα νησιά μας. Αναφέρομαι σε χρηματοδότηση. Οι χρηματοδοτήσεις τις οποίες εξασφαλίζουμε στο Υπουργείο Υγείας και τις υπηρεσίες του για την εξυπηρέτηση των αναγκών των νησιωτών είναι πάρα πολύ υψηλές. Είναι μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά είμαστε και η μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα η οποία βάζει και ίδιους πόρους.
Εμείς στα θέματα υγείας έχουμε πρωτοπορήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Εγώ θα ξεκινήσω από το 2015, οπότε και καθιερώσαμε την κινητροδότηση γιατρών για να έρθουν οικονομικής φύσεως κίνητρα, για να έρθουν γιατροί στα μικρά ιατρεία των μικρών νησιών μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 80 γιατρούς οι οποίοι είναι σε αυτό το πρόγραμμα και 205 γιατροί και νοσηλευτές σε όλες τις δομές υγείας των νησιών μας, οι οποίοι επίσης πληρώνονται στο 100% πια αυτοί, όχι με κίνητρα, επαναλαμβάνω, το 100% της μισθοδοσίας τους, μέσα από πόρους, τις ευρωπαϊκούς πόρους της περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. Προσθέστε εδώ τον εξοπλισμό, τον ιατροτεχνικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και σε όλα τα νοσοκομεία μας, η αξονική τομογράφη της Ρόδου, της Σύρου, της ΚΟ, όλος αυτός ο εξοπλισμός, ο οποίος δόθηκε στην περίοδο της πανδημίας, από τους σταθμούς PCR, της κλωβούς αρνητικής πίεσης, το ΕΚΑΒ, και όλο τον, τους θαλάμους που έκαναν τα ΤΕΠ έξω από τα νοσοκομεία, όλα αυτά πληρώθηκαν από εμάς κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έχουμε, νομίζω, ξεπεράσει τα 50 ασθενοφόρα, ολοκένουργια ασθενοφόρα στα νησιά μας. Είναι πολύ μεγάλη η λίστα. Εγώ από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε στη διοίκηση της περιφέρειας, είχα την άποψη, εξακολουθώ να την έχω, την υποστηρίζω πάρα πολύ στεναρά, ότι τουλάχιστον η πρωτοβάθμια υγεία πρέπει να περάσει στις περιφέρειες της χώρας. Μαζί με τον προϋπολογισμό, αλλά και το προσωπικό, το οποίο έχει στη διάθεσή του ο κάθε φορέας, η κάθε υγειονομική περιφέρεια της χώρας. Η χώρα είναι χωρισμένη σε υγειονομικές περιφέρειες. Τα νησιά μας ανήκουν στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια της Ελλάδας, που είναι ο Πειραιάς και τα νησιά. Εδώ είναι η πρώτη παρατήρηση. Γιατί η Αττική με τον Πειραιά, η Αθήνα με τον Πειραιά, δεν είναι στην ίδια υγειονομική περιφέρεια? Νομίζω ότι κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Τέλος πάντων, για να μην μπαίνω στις δουλειές άλλων, θα πω ότι ας πούμε ότι δεν με ενδιαφέρει το τι γίνεται στην Αττική, που προφανώς με ενδιαφέρει, και επαναλαμβάνω, είναι ακατανόητο γιατί η Αθήνα και ο Πειραιάς δεν είναι στην ίδια υγειονομική περιφέρεια και γιατί είναι τα νησιά μας στην ίδια υγειονομική περιφέρεια με τον Πειραιά. Άρα, έτοιμα πρώτο, άμεσα, τα νησιά να αποτελέσουν μια ξεχωριστή υγειονομική περιφέρεια. Δεύτερον, εμείς οι περιφέρειες να αναλάβουμε την πρωτοβάθμια υγεία και να μεταφερθεί σε εμάς η αρμοδιότητα, να μεταφερθεί το προσωπικό και να μεταφερθεί και ο προϋπολογισμός που έχουν στη διάθεσή τους για τον σκοπό αυτό οι υγειονομικές περιφέρειες της χώρας. Μέχρι τώρα πρέπει να σας πω ότι ήμουνα μόνος μου σε αυτό. Ναι. Πρόσφατα ήμουνα μόνος μου στο να υποστηρίζω ότι η πρωτοβάθμια υγεία πρέπει να έρθει στις περιφέρειες. Όμως αυτό κερδίζει έδαφος ανάμεσα και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και ανάμεσα στους συνάδελφους μου περιφερειάρχες. Και μου έδωσε πολύ χαρά το γεγονός ότι πρόσφατα ο τομεάρχης υγείας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και περιφερειάρχης της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας, της Αττικής, ο Γιώργος Οπατούλης, δημόσια τοποθετήθηκε κι αυτός, υποστηρίζοντας την ίδια άποψη. Έτσι πιστεύω ότι τώρα μπαίνει σε μια διαφορετική βάση αυτή η συζήτηση και βέβαια η πίεση προς την κυβέρνηση δεν ασκείται πια μόνο από εμένα, αλλά ασχείται από το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Επαναλαμβάνω, διαμέσου του Προέδρου μας, του κ. Τζιζικώστα, του Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και του Περιφερειάρχη Αττικής, του Γιώργου του Πατούλη. Νομίζω ότι η αναζήτηση ευθύνης και περαιτέρω αρμοδιοτήτων είναι μια πράξη πατριωτισμού, με την έννοια του πατριωτισμού που σε οδηγεί στο να υπηρετείς με όποιο κόστος τον τόπο που σε έχει επιλέξει, στην θέση που σε έχει επιλέξει. Ναι. Και εδώ θέλω να φτάσω, επιτρέψτε μου, να πω το εξής. Γι' αυτό και το Σουπεράκι λέει ότι παρεμβάσει εκτός πλαισίου. Διαπιστώνω ότι πέρα από αυτό το οποίο συμβαίνει στην ΕΜΠΕ, κύριε Περιφερειάρχα, και η συμπεριφορά που είχα τα δύο χρόνια, με μια ανάληψη μιας ευθύνης για ένα τομέα που δεν ανήκε στην περιφέρεια, και με τις καψούλες και με την διαχείριση της πανδημίας και με τις μάσκες και με τα γκάντια και με όλα αυτά τα οποία βιώσαμε κατά την έξαρση του φαινομένου,
Και η συνεχή στήριξη δημιουργεί προσδοκίες. Δηλαδή, εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό που άκουσα χθες από την κυρία Πολύμνια Γαλανού, την πρόεδρο των Ομοσπονδιακών Γιατρών, που λέει το εξής, το είπε και σήμερα στο ραδιόφωνο στο Real Voice. Ζήτησα τη βοήθεια του Περιφερειάρχη γιατί είναι ικανός, αποτελεσματικός και μακάρι ευφύς έργων είναι το νοσοκομείο της Ρόδου ως κωβικό νοσοκομείο. Και εδώ μπορεί να έχει δίκιο η Γαλανού γεωπολιτικά, με βάση την ένταση, την ευρύτητα του νοσοκομείου, να περάσει στην περιφέρεια. Άρα πάμε ένα βήμα παρακάτω. Αυτό είναι ένας πρώτο σχόλιο. Αλλά να φτάσω σε αυτό που είπατε. Εσείς δεν είστε ο μόνος που ασκείτε πίεση στην κυβέρνηση. Είναι εύκολο. Εσείς μιλάτε και με τον Πρωθυπουργό, έχετε πρόσβαση στο Μαξίμου και με τους υπουργούς. Πόσο εύκολο είναι κανείς να πιέσει για ένα τομέα που ουσιαστικά δεν έχει την ευθύνη με βάση τη λογική που διέπει το κράτος? Καταρχήν να ευχαριστήσω την πρόεδρο των νοσοκομιακών γιατρών, την κυρία Γαλανού, για τα καλά της λόγια. Και να την διαβεβαιώσω ότι και οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό σε όλες τις δομές υγείας της περιοχής μας έχουν έναν μεγάλο φυσικό, πολιτικό και οικονομικό σύμμαχο που είναι η περιφέρεια του Αιγαίου, και αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει με όλες μας τις δυνάμεις, κυρίως τις οικονομικές, αλλά και όλες τις υπόλοιπες. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την υγεία, γιατί είναι το ύψιστο αγαθό το οποίο πρέπει να προσφέρουμε στους δημότες μας και στους νησιώτες. Από εκεί και πέρα, παραδοσιακά το ελληνικό κράτος απεχθάνεται το ελληνικό δημόσιο απεχθάνεται την αποκέντρωση. Βλέπετε ότι γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση δεκαετίες τώρα, και αντί να αποκεντρώνονται λειτουργίες συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, ευνουχίζεται η αυτοδιοίκηση και πρώτου και δεύτερου βαθμού και όλα συγκεντρώνονται στο κέντρο. Εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος θα υπερασπιστώ με μια συντεχνιακή λογική την αυτοδιοίκηση, γιατί εμένα καταρχήν με ενοχλούν οι συντεχνιακές λογικές και δεν αισθάνομαι και επαγγελματίας εδώ στη θέση στην οποία βρίσκομαι. Όπως επίσης δεν είμαι περήφανος και για όλες τις συμπεριφορές, νοοτροπίες ή πρακτικές αυτοδιοικητικών παραγόντων, είτε του πρώτου είτε του δεύτερου βαθμού, στα χρόνια που προηγήθηκαν. Άλλωστε, ήταν και ένα από τα κίνητρα για να μπω στην πολιτική. Να ανατρέψω δηλαδή αυτές τις πρακτικές και τις νοοτροπίες μιας συντεχνίας, η οποία τελικά την υπηρετεί, υπονόμευε έναν τόπο. Εδώ όμως πρέπει να βρεθεί η μέση οδός. Ούτε το ένα άκρο είναι αποδεκτό, ούτε το άλλο άκρο είναι αποδεκτό. Η μέση οδός είναι η συνεννόηση και η συνδιαχείριση, η συνδιαμόρφωση του περιβάλλοντος. Δηλαδή, σήμερα, όπως είπε ο συνάδελφός μου Γιώργος Πατούλης, ενώ είμαστε ο χρυσός χορηγός της δημόσιας υγείας, τα νοσοκομεία, οι περιφέρειες, δεν έχουμε ούτε μία θέση ενός εκπροσώπου στα διοικητικά συμβούλια για να βλέπουμε τι γίνεται. Εμένα δεν με ικανοποιεί αυτό. Εγώ δεν θέλω μία θέση σε ένα διοικητικό συμβούλιο, μία ψήφο ενός εκπροσώπου μου στο διοικητικό συμβούλιο ενός νοσοκομείου. Εγώ θέλω να πάρουμε την πρωτοβάθμια υγεία, ούτως ώστε να ελαφρύνουμε και τη δουλειά των νοσοκομείων, ενισχύοντας όλον αυτό το ρόλο, τον οποίο η πρωτοβάθμια υγεία πρέπει να αναλάβει, ούτως ώστε αυτό που φτάνει, τα περιστατικά που φτάνουν. Να μην φορτώνει τα νοσοκομεία αφού έχουν αντιμετωπίσει το κύμα προληπτικά. Οι δομές της πρωτοβάθμιας υγείας. Καταντήσαμε να δουλεύουμε και να προσπαθούμε να μάθουμε και εμείς να κατανοήσουμε χώρους και δομές οι οποίες δεν είναι της αρμοδιότητάς μας, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον σε αυτή την περιφέρεια, είτε αφορά την παιδεία με τα σχολεία, είτε αφορά τον αθλητισμό με αθλητικές εγκαταστάσεις, έχουμε πάρει πάνω μας πάρα πολύ μεγάλο φορτίο που είναι εκτός των αρμοδιοτήτων μας, και επαναλαμβάνω, δεν το κάνουμε αγκομαχώντας, το κάνουμε με αγάπη, γιατί πιστεύουμε ότι οποτεδήποτε μπορείς να βοηθήσεις κάπου και δεν το κάνεις λόγω έλλειψης αρμοδιότητας, εγώ αυτό το θεωρώ προδοσία στις ανάγκες ενός λαού και ενός τόπου. Στην δευτεροβάθμια υγεία ή στα νοσοκομεία, τα πράγματα είναι λίγο έως πάρα πολύ διαφορετικά. Με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή εμείς δεν ζητάμε την διοίκηση των νοσοκομείων. Εμείς, επαναλαμβάνω, ζητάμε τη διοίκηση των δομών της πρωτοβάθμιας υγείας. Αλλά έμεσα να ξέρετε
ότι με την καθοριστική ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας ουσιαστικά και ενισχύονται και θωρακίζονται και τα νοσοκομεία μας. Μάλιστα. Λοιπόν, θα επιστρέψω με το ερώτημα, δεν μου απαντήσατε, γιατί ξέρετε με βάση ότι κινείστε στις αρμοδιότητες εκτός πλαισίου, είναι αυτό που λένε στην πολιτική, χαλάτε την πιάτσα. Οπότε θέλω να πάω μετά την επιστροφή σε αυτές τις σχέσεις προσωπικές με τον Πρωθυπουργό, αλλά και με τους υπουργούς. Όταν έχετε δυνατότητα να πείτε και να συνεργαστείτε και να το πείτε του υπουργού, κοίτα, εκεί έχουμε θέμα, εδώ η αρμοδιότητα. Οπότε έχει φοβερό ενδιαφέρον, κύριε Περιφερειακά. Πάμε σε διαφημίσεις. Οπότε πάτε σε διαφημίσεις για να μην χαλάσετε τη δική σας πιάτσα τώρα. Ακριβώς. Και τη δική μας αγορά. Λοιπόν, σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.